Όταν πεδίων διερχόμην εκεί πλησίων, επί οναρίου οχούμενος, για να υπάγω να απολαύσω τας αγροτικάς μας πανηγύρις των ημερών του Πάσχα, του Αγίου Γεωργίου και της Πρωτομαγιάς, ερέμβασον γλυκά μη χορταίνω να θαυμάζω περικαλές δέντρων, μεμονωμένων, πελώριων, μίαν βασιλικήν δρύν, οποίων μεγαλείων είχεν, η κλάδη της χλωρόφεη, κατάμεστη κραταή, οι κλώνες της γαμψίωση κατά το μη του αετού, ούλιος η χέτη του λέοντος, προήχων αναδεδημένη εις βασιλικά στέματα. Και ήτο εκείνη άνασα του δρυμού, δέσποινα αγρίας καλονής, βασίλισσα της δρόσου. Από τα φύλλα της εστάλαζε και έρεεν ολόγυρά της μάνα ζωής, δρόσος γλυκαζωμού, μέλι το εκ πέτρας. Έθα λοιπόν η ζωή φόρη ο ποιητής έρωτα θείας ακμής και έπνεεν η θεσπεσία φυλάς της ήμερον τρυφής ακυρά του. Η κορυφή της βαθύκομος γύρετο ως θέμα παρθενικών διάδημα θείων. Ισθανόμην άφατον συγκίνηση να θεωρώ το μεγαλοπρεπές εκείνο δέντρον, εφάνταζεν εις το όμα, έμελπεν εις το ους, εψιθύριζεν εις την ψυχήν φθόγκους αρήτου γοητείας, οι κλώνες, η ράμνη, το φύλωμά της, εις του ανέμου την σύσιν, εφαίνοντο ως να ψάλωσει μέλος ψαλμικών το ως εμεγαλύνθη. Με έθαλγε, με εκείλη, με κάλλη εγγύστης, επόθου να πηδήσω από το υποζυγείο, να τρέξω πλησίον της, να την απολαύσω, να περιπτυχθώ τον κορμό της, ώστε θα ή το αγκάλιασμα δια πέντε παιδιά ως εμέ και να τον φιλήσω. Να προσπαθήσω να αναρχηθώ εις το πελώριον στέλεχος το αδρών και αμαυρών, να αναβώ εις το σταύρωμα των κλάδων της, να ανέλθω εις τους κλώνας, να υψωθώ εις τους ακρέμονας. Κι αν δε με εδέχετο, κι αν με απέβαλεν από το σώμα της και με έριπτε κάτω, ας έπιπτο να κυλιστώ εις την χλώην της, να στεγαστώ υπό τη σκιάν της, υπό τα αιτώματα των κλώνων της, τα όμοια με στέματα Δαβίδ Θεολύπτου. Ήμην αποσταμένος και δεν είχον κοιμηθεί καλά τη νύχτα, ο ύπνος μου έλειπεν, εις τη σκιάν του πελωρίου δέντρου, εν μέσω των εικόνων του, των κατακοκκίνων, ο Μορφεύς ήλθε και με βαφκάλισε και μου έδειξε εικόνες, ως εις περίεργων πεδίων, μου εφάνει ότι το δέντρον, έσωζον καθύπνων την έννοια του δέντρου, μικρόν κατά μικρόν, μετέβαλεν όψιν είδος και μορφήν. Εις μία στιγμή η ρίζα του μου εφάνει ως δύο ωραία εύτορνη κνήμε, κολλημένε η μία επάνω εις την άλλη, ή τα κατολίγων εξεκόλλησαν και εχωρίστησαν εις δύο. Ο κορμός μου εφάνει ότι διεπλάσατο και εμορφούτο εις οσφήν, εις κοιλίαν και στέρνων, με δύο κόλπους γλαφυρούς προέχοντας. Οι δύο παμέγιστοι κλάδοι μου εφάνισαν ως δύο βραχίονες, χείρες ορεγόμενε εις το άπειρον, ή τα καταρχόμενε συγκαταβατικώς προς τη γήν, εφείς εγώ εκείμην. Και το βαθύφεον αϊθαλές φύλωμα μου εφάνει ως κόμη πλουσία κόρης, αναδεδημένη προς τα άνω ή τα λιωμένη κυματίζουσα, χαλαρωμένη προς τα κάτω. Το πόρισμά μου, το εν ονείρω εξαχθέν και εις λύρων εν είδη συλλογισμού διατυπωθέν, υπήρξε τούτο. Α, δεν είναι δέντρον, είναι κόρη και τα δέντρα ον όσα βλέπομεν είναι γυναίκες. Όταν με το λίγον εξύπνησα, ο συνέχεια του ονείρου έσχον ενώ την ανάμνηση της ιστορίας του τυφλού το οποίο ο Χριστός εθεράπευσε, καθώς είχουν ακούσει τον διδάσκαλόν μας εις την ιεράν ιστορίαν. Καταρχάς μεν είδε τους ανθρώπους ως δέντρα, δεύτερον δε τους είδε καθαράν.